του εδάφους για κοινοβουλευτικές αποστολές σε χώρες στις οποίες παρουσιάζονται μεγαλύτερα προβλήματα, όπως η Γερμανία, αναφορικά με τους ισχυρισμούς περί δίθεν ξεπλήματος μαύρου χρήματος στην Κύπρο, αποφασίστηκε κατά την έκτακτη σύσκεψη αρχηγών ή κοινοβουλευτικών εκπροσώπων των κομμάτων. Κατά την σύσκεψη, όπως πληροφορούμαστε, υπήρξε έντονη αντιπαράθεση του Γιώργου Μπερτίκη και του Νίκου Κατσουρίδη για το χρόνο αποστολής των κοινοβουλευτικών ομάδων σε εχθρικές χώρες, αν δηλαδή υπάρχει το περιθώριο να σταλούν πριν ή μετά τις προεδρικές εκλογές. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής Γιαννάκης Ομήρου, η εκστρατεία ενημέρωσης ξένων κοινοβουλίων και κομμάτων θα κινηθεί σε δύο επίπεδα. Πρώτον, τα κόμματα θα ξεκινήσουν επαφές με όμορα κόμματα στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεύτερον, θα τεθεί το θέμα στο περιθώριο της διάσκεψης των προέδρων των κοινοβουλευτικών επιτροπών ευρωπαϊκών υποθέσεων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δουβλίνο στις 27 και 28 Ιανουαρίου, αλλά και στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο στο Ευρωκοινοβούλιο, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες από τις 28 έως τις 30 Ιανουαρίου. Την ίδια ώρα, σε επίπεδο Προεδρίας της Βουλής, θα γίνει διερεύνηση από την Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων για εμπλοκή του Γιαννάκη Ομήρου στην εκστρατεία ενημέρωσης. Να πούμε ότι ήδη έχουν αποστελεί σε διάφορα κοινοβούλια έγγραφα, στα οποία αποδεικνύεται ότι η Κύπρος συμμορφώνεται με όλους τους κανόνες. Σύμφωνα με έκθεση της Διεθνούς Ομάδας Δράσης κατά του ξεπλήματος μαύρου χρήματος, η οποία, να πούμε, έχει επινέσει την Κύπρο, η χώρα μας εκπληρώνει τα 40 από τα 49 κριτήρια που τίθενται, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που καταγράφουν πολύ χαμηλότερες επιδόσεις. Ο βουλευτής των Οικολόγων Γιώργος Περδίκης δήλωσε ότι πρέπει να τονίσουμε σε όλους ότι είναι καλοδεχούμενος ο έλεγχος από ξένους εμπειρογνώμονες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, άρα με τον όρο, όπως πρέπει να γίνει κάτι ανάλογο και σε άλλες χώρες, και ειδικότερα στο Βερολίνο και την Deutsche Bank. Να πούμε επίσης στη ΣΕΑ ότι σε σημερινό του. Στο κάτω υπάρχει και ένα δημοσίευμα του Δικαιοσυνοδικής Τράπεζας, έτσι. Ακριβώς. Υπεραμείνεται στην ουσία του θεσμικού πλαισίου που υπάρχει για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Κύπρο ο Πανίκος Δημητριάδης. Τονίζει επίσης ότι οι μεταρρυθμίσεις και οι ενισχυμένες τράπεζες θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη. Και ο Πανίκος Δημητριάδης αναφέρει ότι η Κύπρος βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο στην ιστορία της, ενώ διαπραγματεύεται τη συμφωνία για την εξασφάλιση της αναγκαίας οικονομικής βοήθειας.